Καθόμασταν σε ένα μικρό καφέ στο κέντρο της πόλης, εκεί που βρήκαμε καταφύγιο από την βροχή που έπεφτε ασταμάτητα όλη μέρα. Οι δρόμοι έξω είχαν πλημμυρίσει και τα φώτα των αυτοκινήτων καθρεφτίζονταν στις λακκούβες, δημιουργώντας φωτεινές λίμνες σε κάθε γωνιά. Η Αλίκη καθόταν απέναντί μου, ανακατεύοντας νοχελικά τον καφέ της, ενώ μιλούσαμε για τη δουλειά, για ταξίδια που θέλαμε να κάνουμε και για μουσική που ακούγαμε αυτές τις μέρες το βλέμμα της διαρκώς με διέλυε. Ένιωθα ότι με διάβαζε βαθιά και κάθε φορά που με κοίταζε έστω και για λίγο, τα χέρια μου έτρεμαν και η καρδιά μου χτυπούσε πιο δυνατά. Το παράξενο με την Αλίκη ήταν ότι ακόμα και σε μια τέτοια συνηθισμένη στιγμή υπήρχε κάτι στον τρόπο που με κοίταζε που με έκανε να νιώθω γυμνή. Είχε ένα βλέμμα βέβαιο που δεν είχα συναντήσει σε καμία άλλη γυναίκα. Λοιπόν, είπε ξαφνικά, διακόπτοντα την αμήχανη σιωπή που είχε ακολουθήσει ένα αθώο σχολείο για τι τελευταίε σχέσει μα. Γιατί δεν μου λε τι σκέφτεσαι. Προσπάθησα να ξεφύγω, αλλά η ματιά τη με κράτησε. Και έτσι τόλμησα να το πω. Σε σκέφτομαι. Απόψε. Όλη μέρα. Δεν μπορώ να σταματήσω να σε σκέφτομαι. Χαμογέλασε εκείνο το μικρό παιχνιδιάρικο χαμόγελο που με έκανε να λιώνω και έγειρε πιο κοντά, αδιαφορώντα για του υπόλοιπου στο καφέ και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό. Πριν καταλάβω τι γινόταν, τα χείλη μας είχαν πλησιάσει επικίνδυνα κοντά. Η ανάσα της γέμισε τον αέρα ανάμεσά μας και εγώ ένιωσα έναν παλμό μέσα μου που δεν μπορούσα πια να αρνηθώ. Δεν ήταν απλά έλξη. Ήταν κάτι βαθύτερο. Κάτι που έψαχνα για χρόνια, χωρίς να το ξέρω. Κάτι που μόνο η Αλίκη, με το γέλιο της και τη ματιά της, μπορούσε να ξυπνήσει μέσα μου δεν άργησα να την ακολουθήσω σπίτι τη. Η βροχή συνέχιζε να πέφτει με ένταση, αλλά δεν μα ένοιαζε. Την ακολουθούσα σαν υπνοτισμένη και εκείνη κρατούσε το χέρι μου σφιχτά, χωρί να μιλάει, σαν να ήξερε ότι τα λόγια ήταν περιτά. Μέσα στο σκοτάδι του δωματίου τη, το άρωμά τη με τήλιξε. Ήταν ένα μείγμα από ελαφρύ άρωμα και υγρή γη, καθώ τα ρούχα μα ήταν ακόμα βρεγμένα από τη βροχή. Μου χάιδεψε το πρόσωπο. Τα δάχτυλά τη τρέμανε ελαφρά, καθώς εξερευνούσαν κάθε εκατοστό μου, σαν να ήθελε να με αποστηθήσει, να με καταλάβει πραγματικά, σαν να ήμουν για εκείνη κάτι πολύτιμο. Και τότε, εκείνη η νύχτα, γέμισε από ψιθύρους, από ανάσες και από κρυφά λόγια, από αγγίγματα που έμοιαζαν να επουλώνουν πληγές που είχα μέσα μου και δεν είχα αναγνωρίσει ποτέ. Το χέρι της στη μέση μου, τα χείλη της στους ώμους μου, ο τρόπος που με κοιτούσε μετά από κάθε φυλή, Όλα έδεναν σε κάτι που δεν μπορούσα να περιγράψω, αλλά που ήξερα ότι δεν ήθελα να τελειώσει. Όταν τελικά ξημέρωσε, το πρώτο φω που μπήκε στο δωμάτιο μα βρήκε ακόμα ξαπλωμένε δίπλα-δίπλα, με τα χέρια μα πλεγμένα και τα σώματά μα να αναπνέουν μαζί, σε τέλειο συγχρονισμό. Εκείνη μου χαμογέλασε, και εγώ ήξερα ότι αυτό το πρωινό δεν θα ήταν όπω τα άλλα. Αυτό ήταν.